όμως είναι μεγάλη στιγμή για τη χώρα μας σε αυτό το 14ο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Χοντροκούκης, αυτός ο νεαρός αθλητής 24 χρονών μόλις, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια. Ανάμεσα στον Ούκοφ που είναι αριστερά του, δεύτερος, και στον Σιλνό που είναι δεξιά, τον πρώτο Ολυμπιονίκη στο Πεκίνο. Δύο Ρώσους, οι Ρώσοι είναι ό,τι ανώτερο έβγαλε το ύψος. Όπως έβγαλε κούβα το Σοτομαγιόρ και κατά καιρούς αναδείχτηκαν πολλοί Αμερικανοί. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα μετά από δύο ασημένια μετάλλια που είχε κατακτήσει στο παρελθόν ο Λάμπρος Παπακώστας, ο οποίος συνεχίζει να έχει το πανελλήνιο ρεκόρ, έρχεται τώρα να το διαδεχτεί και ακόμα ψηλότερα ο Κυριάκος ο Χοντροκούκης, ένας ταλαντούχος αθλητής, ένας πειθαρχημένος άνθρωπος, ενώ ο Ούκοφ, ο Δημήτρης Χοντροκούκης, εδώ είναι ο Ούκοφ, έχουν κάτσει ανάποδα οι αθλητές. Ο Ούκοφ πρέπει να πάει από την άλλη μεριά γιατί είναι τρίτος και ο Σινά, τώρα γίνεται αυτό, και ο Σινά γελάνε οι Ρώσοι. Μόνο να πω ότι ο Ούκοφ ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στην Τόχα, ήταν πρώτος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Τωρίνο και στο Παρίσι πέρσι. Έχει πετύχει τα πάντα, γυμνάζεται με τον Κλιούγκιν, τον πρώτο Ολυμπιονίκη του Σούδνη, ενώ ο Σιλνόφ ήταν Ολυμπιονίκης στο Πεκίνο και πρωταθλητής Ευρώπης το 2006. Έχει από όλα τα μετάλλια. Του λείπει ένα παγκόσμιο, αλλά αυτό δεν το άφησε αυτή τη φορά ο Χοντροκούκης, που λογικά ο Δημήτρης θα πρωταγωνιστήσει και στο Λονδίνο. Και πρώτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη στο ύψος, Δημήτρης Χοντροκούκης, ο αθλητής που αποθεώνεται και ευχαριστεί τον κόσμο που ήρθε εδώ και το χειροκροτεί στο κλειστό στάδιο της Κωνσταντινούπολης. Δημήτρης Χοντροκούκης, ο νικητής, με 2.33 έκανε ατομικό ρεκόρ και χρυσό μετάλλιο και ο εθνικός ύμνος της χώρας μας για την νίκη του Δημήτρη Χοντροκούκη. Ακόμα τραγουδούν τον εθνικό ύμνο οι Έλληνες, αποθεώνεται ο Δημήτρης, ο Χοντροκούκης, και δυο πολύ μεγάλη στιγμή. Ελλάς, Ελλάς, σύεται το κλειστό στάδιο της Κωνσταντινούπολης με αυτή την ελληνική διάκριση. Κλείνει με τον καλύτερο τρόπο για τη χώρα μας αυτό το 14ο παγκόσμιο πρωτάθλημα του κλειστού στίβου. Ένα πρωτάθλημα που ήρθανε αθλητές από 172 χώρες. Έγινε ρεκόρ συμμετοχής χωρών σε αυτούς τους αγώνες και ένας Έλληνας παίρνει χρυσό μετάλλιο. Ολόκληρη η Ρωσία πήρε ένα χρυσό με την Ισιμπάγεβα και παίρνει και η Ελλάδα ένα χρυσό.